Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, τον κύριο Λούκα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ. Καλησπέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Και εγώ ευχαριστώ. Πώς τα βλέπετε τώρα που ο πρωθυπουργός θα δει και τον Τραμπ, θα λυθούν τα προβλήματά μας όλα? Ο πρωθυπουργός, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, μπορεί να δει οποιονδήποτε στον πλανήτη. Ακόμα και εξωγήινους, που έλεγε ο συνάδελφός του της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόσες κολοτούμπες που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν θα μας εκπλήξει τίποτα. Είναι με τον πλανητάρχη όμως. Σε κάθε περίπτωση έχει την αξία. Δεν έχει τώρα και συμβολισμούς. Τώρα είναι, γιατί πριν δεν ήταν. Πριν τις εκλογές στην Αμερική τον πρόεδρο δεν ήταν με τον κύριο Τραμπ. Τώρα έγινε με τον κύριο Τραμπ. Ήταν ο Πάνος ο Καμένος όμως και το μάζεψαν. Εντάξει, τα μοιράσανε. Αφού ξέρουν τώρα. Είναι ο ένας με τον ένα ή ο άλλος με τον άλλον και όταν προκύπτει. Τώρα, και κοιτάξτε, για να το σοβαρέψουμε το πράγμα, αυτό το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στην Αμερική και οποιοδήποτε πρωθυπουργού της Ελλάδος είναι προκαθορισμένο τι θα βγάλει πριν φύγει ο κύριος Τσίπρας από εδώ, μην πω μήνες πριν. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες ετοιμάζουν το κάθε ταξίδι του κάθε ενός εκεί στην Αμερική έχουν ετοιμάσει και τα θέματα, έχουν βγει και τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι χώρες οι μεγάλες πάντα κοιτάνε ποιο είναι το συμφέρον τους, τι μπορούν να πάρουν από κάθε περιοχή προκειμένου να εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό, γιατί έτσι έχει γίνει όπως το λέτε. Έχουμε από το καλοκαίρι, μάλλον από την άνοιξη, έχουμε την περίφημη συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη, του Τζέφρι Πάιατ, που λέει: εγώ θα πάρω τον Παπαδημητρίου, τον αρμόδιο υπουργό, θα τον πάω έξω στους επενδυτές στην Αμερική, θα φέρω επενδύσεις. Και έχουμε σήμερα έχουμε άρθρο του κυρίου Παπαδημητρίου που λέει: δεν κυνηγάμε εμείς τις επενδύσεις πλέον. Έχουν έρθει οι επενδυτές σε εμάς. Εσείς τα βλέπετε αυτά πραγματικά να συμβαίνουν? Να το αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Μπορεί να μου πει κάποιος μία επένδυση η οποία έχει γίνει? Και εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι έχουμε επενδύσεις και αυτές μπορεί να είναι 10, 20, 30, 40, 100 ή θα έρθουν σε σύντομο χρόνο. Όταν η παραγωγική βάση της χώρας όλη έχει κατεδαφιστεί, αυτές οι 100, λέω εγώ, επενδύσεις που θα γίνουν στη χώρα, πόσο κόσμο θα αποσχολήσουν? Θα αποσχολήσουν 5.000, 10.000, 100.000. Αντικαθιστούν αυτούς τους 450 και 500.000 οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι και άλλοι 40-50.000 που θα μείνουν άνεργοι ως τέλος του έτους? Εάν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση σκεφτόταν σοβαρά, και οποιαδήποτε κυβέρνηση, να μειώσει την ανεργία, να αυξήσει την απασχόληση και να ζωντανέψει την παραγωγή στη χώρα, θα φρόντιζε πρώτα και κυρία να στηρίξει τις δικές της επιχειρήσεις. Όταν οι δικές μας επιχειρήσεις βάλλονται πανταχώθεν και στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή τομέα και στον τριτογενή, κυρίως όμως στον πρωτογενή και στο δευτερογενή. Δηλαδή λέτε ότι δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Δεν πάνε να έρθουν όσες επενδύσεις θέλουν. Να πιούν το αίμα σε όσες είναι ζωντανές ακόμη για να φέρουν καινούριους κάποιους άλλους. Μα ο στόχος αυτός ήταν πάντοτε. Πάντα, Δηλαδή το θέμα το εργασιακό, τα θέματα της φορολογίας και όλα τα άλλα τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ήταν ακριβώς αυτό. Αυτοί οι οποίοι θα έρθουν όταν έρθουν να βρουν τέτοιο έδαφος κατάλληλο ώστε να μπορούν να κονομάνε το δυνατόν περισσότερα. Θα κάνουν πάρτι εδώ μετά. Εμείς το μόνο που θα μπορούμε να προσδοκούμε είναι να μας πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να δουλεύουμε ως μπουλόνια στον τροχό της άμαξας που θα φτιάξουν. Και εν πάση περιπτώσει, είδατε εσείς να χτίζετε κανένα εργοστάσιο εδώ πέρα? Ή από ντόπιους ή από ξένους? Είδε κανείς καμία επένδυση σοβαρή? Ή φαίνεται στο μέλλον, υπάρχει προγραμματισμός για κάτι? Οτιδήποτε έχει γίνει ήταν ξεπούλημα εθνικού πλούτου, ξεπούλημα περιουσίας. Και αυτό το οποίο τώρα προφανώς θα προσδοκούν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, θα είναι κάποια σοβαρά αποθέματα που έχουν αμείνει ακόμα στη χώρα να τα πάρουν. Και να τα πάρουν κοψοχρονιά. Εμείς έχουμε να αντιπροτείνουμε κάτι? Ναι, κύριε, θα σας δώσουμε. Θέλετε αεροπλανοφόρο του τάδε νησί να το κάνετε? Ωραία. Εμείς τι θα πάρουμε? Στο ψαχνό απευθείας, ναι. Πόσα αυτό αεροπλάνα θα πάρουμε εμείς τσάμπα? Μα έτσι θα γίνει. Ήδη έχει γίνει, αλλά θα επεκταθεί και σε μεγαλύτερο βαθμό και σε άλλα επίπεδα. Ναι. Θέλετε το σιδηρογονάνθρακες? Ωραία. Εμείς τι ποσοστά θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει? Θα πάρουμε τουλάχιστον ένα ποσοστό από την περιουσία μας. Όχι πάρτε τα γιατί μας υπόσχεστε σήμερα ότι θα αποσχολήσετε χι αριθμό εργαζομένων, δούλων δηλαδή, με τις
εργασιακές συνθήκες οι οποίες θα ήδη υπάρχουν και θα επιδεινωθούν ακόμα πιο πολύ. Δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο σε όλο αυτό, είτε λέγεται επαφές με Αμερική είτε κάτι άλλο, κύριε Λούκα? Καταρχήν δεν μπορεί κανείς να πιστέψει κανέναν από αυτούς, διότι οτιδήποτε έχουν πει ως σήμερα έχει γίνει το ανάποδο εντελώς. Έχουν αλλάξει, έχουν καταργήσει η ιδεολογία. Βλέπουμε τι λένε και ξέρουμε ότι θα γίνει το ανάποδο. Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Δηλαδή, άμα ακούς ότι θα γίνει αυτό, ξέρεις ότι θα γίνει το ανάποδο. Θα βάλουμε τα POS μας, λέγανε, και σε ένα μήνα θα έχει τον ακατάσχετο λογαριασμό. Τον είδε κανένας? Δεν μπορεί καμία επιχείρηση να κινήσει τα χρήματά της σήμερα. Εισπράττουν και δεν μπορούν να αγοράσουν την άλλη μέρα, διότι είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί σε όλες τις τράπεζες. Από την πλειοψηφία, δεν λέω ότι όλοι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι όπως τα έχετε εντοπίσει, κύριε Λούκα, ποια είναι? Το λέω γιατί ξεκινήσατε να το λέτε. Βάλτε POS και θα πάρετε ακατάσχετο. Ακατάσχετο, σένα, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει. Τραπεζικό σύστημα. Το σοβαρότερο. Δεν λειτουργεί. Έχει γίνει κέντρο διακίνησης χρημάτων υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή, η τράπεζα αυτή τη στιγμή είναι ταμεία του δημοσίου τομέα. Δεν λειτουργούν ως τράπεζες. Ποια είναι η δουλειά μιας τράπεζας? Οποιοδήποτε πιο απλός άνθρωπος ξέρει ότι οι τράπεζες αγοράζουν και πουλάνε χρήμα. Πουλάνε καθόλου? Ή αγοράζουν από κάπου? Δανείζονται μόνο για να επιβιώσουν, επιβάλλουν φόρους σε εμάς για να τις ζωντανέψουμε μια, δυο, τρεις φορές και στο τέλος έρχονται να εισπράττουν το ΦΠΑ, το ΙΚΑ, οτιδήποτε έχει το κράτος ως απέτηση από τους πολίτες να κινείται μέσω των τραπεζών, και από την άλλη να δεσμεύει το λίγο ρευστό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και να μην μπορεί ο καθένας να το διαχειριστεί. Έτσι λοιπόν τα POS καλά μπορεί να είναι, γιατί μπορεί να πατάσουν σε ένα βαθμό τη φοροδιαφυγή, μπορεί να διευκολύνουν την αγορά γενικότερα στη λειτουργία της. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να σταθούν επιχειρήσεις όταν δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας ακατάσχετος λογαριασμός. Άλλο κακό το οποίο βλέπω εγώ, με ρωτήσετε ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα. Το κόστος λειτουργίας καθημερινά των επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη, ενέργεια. Η ΔΕΗ έχει γίνει λίσταρχος κυριολεκτικά στις επιχειρήσεις. Έχει γίνει συνεταίρος χωρίς κεφάλαια και είτε έχει κέρδη είτε έχει ζημίες, αυτή θα το πάρει το μερίδιό της. Μιλώ εκ πείρας, 10% του τζίρου των μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων δίνει στη ΔΕΗ ο καθένας από εμάς. Πώς θα επιβιώσουν τις επιχειρήσεις? Να βάλουμε το ασφαλιστικό, το οποίο τώρα τους πιέζει η Τρόικα, λέει να μειώσουν. Ο κύριος Υπουργός, όταν ψηφίζαν αυτό το νομοσχέδιο για τις εισφορές στο ασφαλιστον ΕΦΚΑ, μας έλεγε ότι βγαίνουν και τον χειροκροτάν, τον αγκαλιάζουν, τον φιλούν, τον κάνουν, τον δείχνουν, γιατί κατεβάσανε τόσο, και κάποιοι του ζητήσανε να αυξήσει, λέει, τις εισφορές, γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν άλλα λίγα, να παίρνουν περισσότερα όταν θα βγουν σύνταξη. Δεν μας είπε για αυτούς που τους δεκαπλασίασε τις εισφορές. Παραδείγματος χάρη, πρατήρια βενζίνης. Ξέρετε πόσα πληρώνει ένας που έχει ένα πρατήριο βενζίνης σήμερα σε σχέση με αυτά που πληρώνε πριν? Το δεκαπλάσιο. Ασφαλιστές, άλλοι που κόβουν μπλοκάκια. Πολύ κλάδι, για αυτούς δεν μας είπε τίποτα. Βεβαίως υπάρχει ένα κομμάτι της αγοράς που πληρώνει λιγότερα σήμερα. Αλλά και αυτά που πληρώνει, κακώς τα πληρώνει. Γιατί δεν έχει ανταπόδοση. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι της αγοράς που πληρώνει λιγότερα? Αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως είχαν μικρό κύκλο εργασιών την προηγούμενη χρονιά ή έβγαλαν ζημίες, πληρώνουν το ελάχιστο, 167 ακόμα κάτι. Ναι. Το μήνα, σε σχέση με τα 500 κάτι το δίμηνο που πλήρωναν πριν. Είναι σαφώς λιγότερο. Όμως, από την άλλη, ρωτώ, τι παρέχει αυτός ο ασφαλιστικός φορέας στον καθέναν από εμάς? Του παρέχει υγεία? Όχι. Του παρέχει σύνταξη αύριο? Όχι. Λοιπόν, και αυτά τα μικρά για αυτούς που έχουν ζημιές ή λίγα κέρδη, πάλι κακώς τα πληρώνει ο καθένας όταν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο. Ή όταν πάει στο νοσοκομείο και του λένε, ξέρετε, εδώ δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε αξονικό, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε αναισθησιολόγο, δεν έχουμε παιδίατρο, δεν έχουμε γυναικολόγο, δεν ξέρω τι δεν έχουμε. Πρόσφατο παράδειγμα, προσωπική εμπειρία. Χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο των εγγονών μου της Λαμίας, και δεν το λέω για να δυσφημίσω το νοσοκομείο μας, είναι μια πραγματικότητα όμως. Για απλό πράγμα, έτσι.
μία απλή πτώση και ένα χτύπημα το οποίο έπρεπε να διερευνηθεί. Μου είπαν πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο που νομίζετε. Αν αυτό λοιπόν είναι παροχή υπηρεσιών από τον ΕΦΚΑ προς τον πολίτη που πληρώνει, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Και όταν η σύνταξη η οποία σου δίνουν είναι 60% κάτω από αυτή την οποία σου λέγανε ότι θα πάρεις, όταν σε καλούσαν να πληρώνεις. Και δεν ξέρεις ακόμα πόσο κάτω θα πάει. Και δεν ξέρουμε. Προς το παρόν για το άμεσο μέλλον το ξέρουμε. Θα μειωθεί άλλα 20%, σε μένα τουλάχιστον, 18%. Σε άλλους θα μειωθεί ενδεχομένως 15, σε άλλους 10. Αλλά ήδη με το 60% που έχει μειωθεί, θα πάμε στο 75, 78, 80% μείωση. Έπαιρνες 1500, βγάλετε τώρα να δείτε τι θα πάρει ο καθένας. Θα μας τις στάζουν όλες οι συντάξεις στο τέλος, 400 ευρώ. Λοιπόν... Άρα τι προτρέπετε εσείς τώρα κύριε Λούκα να μπούμε στο πρακτικό κομμάτι, γιατί είναι συνάδελφοί σας που με νύχια και με δόντια κρατάνε ή κάποιοι σκέφτονται να κλείσουν ή. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλές στον καθέναν. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση από τη στιγμή... Η πολιτική στη χώρα αλλάζει. Προφανώς αλλάζει εάν... Το λέω από την οπτική των γνωστών και διαθέσιμων λύσεων. Κοιτάξτε να δείτε, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι, με οποιαδήποτε αντίληψη και αν ανέβηκε στην εξουσία, με οποιαδήποτε ψέματα και αν ανέβηκε και εφαρμόζει μία συγκεκριμένη πολιτική, αυτή την πολιτική η κοινωνία μπορεί να την ανατρέψει εάν το θέλει και αν έχει τα κουράγια και τα κότσια. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα απολύτου απογοήτευσης, κατάθλιψης και το κακό είναι ότι κανένας δεν ελπίζει πουθενά. Ούτε σε συνδικαλιστικά όργανα, ούτε σε κοινωνικές ομάδες, ούτε σε κινήματα. Όλα αυτά η περιβόητη αριστερά κατάφερε να τα διαλύσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι γίνονται πράξεις και εφαρμόζονται πολιτικές που αν πριν 5 χρόνια με τις κυβερνήσεις της κέντρο-δεξιάς ή της δεξιάς ή της ανάμεικτες με τους Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κτλ. Εφαρμοζόντουσαν, θα είχαν σηκωθεί οι πέτρες και οι πλάγες από τις πλατείες και θα κυνηγούσαν πολιτικούς. Τώρα εφαρμόζονται και δεν κουνιέται φύλο. Προσφάτως έγιναν εκλογές στην Ομοσπονδία μας και παρευρέθηκε και ο επιτήμως πρόεδρος και η απογοήτευση ήταν το κυρίαρχο που μπορούσε να δει κανείς. Συμμετοχή μηδέν. Όσοι συμμετείχαν εκεί ήταν σε απόλυτη απελπισία. Και με όποιον συναντάς στον δρόμο και μιλάς μαζί του, δεν σου λέει, ναι ρε παιδί μου, γίνανε αυτά, βλέπω φως κάπου. Εδώ έχουμε χάσει και την πυγολαμπίδα από το τούνελ, όχι το φως. Δεν υπάρχει τίποτα. Σκοτάδι μαύρο. Από την άλλη, βλέπετε γίνονται διάφορες έρευνες και βγαίνουν διάφορα κάλλους. Ψεύτικα αληθινά βγαίνουν κάποια... Και δεν βλέπει κανείς να επωφελείται και η αντιπολίτευση, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση, όχι η αξιωματική αντιπολίτευση μόνο. Δεν βλέπει κανείς να βάζει μυαλό πολίτης καταρχήν. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτά, ότι ο πολίτης δεν βάζει μυαλό. Εγώ πολλές φορές συγκριούμαι και με οικογενειακά μου μέλη και με φίλους που... Από την αρχή έλεγα κάποια πράγματα και διαφωνούσαν, όχι αυτή η κυβέρνηση τώρα και ο νέος άνθρωπος. Και δικαιωθήκατε εσείς. Ναι. Και ακόμα επιμένουν, ναι εσύ το βλέπεις έτσι και πότε θα περιμένω δηλαδή όταν θα δω τα ραδίκια τα ανάποδα να ελπίσω κάπου. Μα ήδη έχουμε μπει στον ένατο χρόνο αυτής της κρίσης και αυτών των πολιτικών των αναποτελεσματικών για μας. Για αυτούς αποτελεσματικές είναι, διότι αυτό που θέλαν το πετυχαίνουν μέρα με τη μέρα αυτό το πετυχαίνουν. Τι μπορεί να προσδοκά ο καθένας από εμάς λοιπόν? Μόνο ανατροπή πολιτικών. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει ταμπέλα δεξιά, ο άλλος λέγεται αριστερός, ο άλλος λέγεται κεντροαριστερός. Βγήκαν χθες το βράδυ σε ένα debate οι υποψήφοι της κεντροαριστεράς και δεν έβγαζες συμπέρασμα τι ταυτότητα έχουν. Και λες πού πάνε αυτοί τώρα εδώ. Είστε. Τι θα φτιάξουν. Λοιπόν, κύριε Λούκα, σας ευχαριστούμε. Μπορεί κανείς να ελπίζει κάπου. Στο Θεό ίσως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Λούκα. Να είστε καλά.